Κάπου. Πού? Στη Eurovision, στο Düsseldorf. Όπου χθες το βράδυ το Düsseldorf πραγματικά πήρε φωτιά. Καταρχάς υπάρχει πολύ μεγάλη ούτως ή άλλως εκεί ελληνική παροικία. Οι ομογενείς μας έχουν αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή τη φετινή μας συμμετοχή στη Eurovision, όπως επίσης και τη συμμετοχή βέβαια της Κύπρου. Εχθές λοιπόν το βράδυ και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε το πρώτο ελληνοκυπριακό πάρτι και έχουμε να δούμε και τις πρώτες εικόνες. Θα σας δείξω πρώτα το μεγάλο φαβορί της φετινής Eurovision, τον Γάλλο Αμορή Βασιλή, ο οποίος πήγε στο ελληνοκυπριακό πάρτι και τα είπε λίγο με τον Λούκα, αν μπορούμε να βλέπουμε ταυτόχρονα. Εδώ λοιπόν είναι ο Λούκας και ο Γάλλος που τα λένε. Πραγματικά πολύ κέφι, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι εχθές στο ελληνοκυπριακό πάρτι. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα. Θα σας δείξω όσο περισσότερες εικόνες μπορώ, έτσι όπως ακριβώς τώρα τις παίρνουμε εδώ στο Star. Να δούμε τώρα εδώ και τον Λούκα, ο οποίος περιτριγυρίζεται από πάρα πολλούς ξένους δημοσιογράφους. Ήταν σχεδόν όλες οι συμμετοχές εχθές στο ελληνοκυπριακό πάρτι. Εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας τραγουδιστής, νομίζω από την Κροατία. Πρέπει να κάνει φωνητικά. Πάντως, Θέμη, αυτό που παρατήρησα με τον Λούκα είναι ότι είναι ιδιαίτερα συμπαθής σε όλους. Είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Ναι. Θα έλεγα ότι όπως και ο Σάκης Ρουβάς, όπως και η Έλενα Παπαρίζου, που πραγματικά τραβούσαν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους, ο Λούκας έχει κατορθώσει με την απλότητά του να κερδίσει το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων αφενός, αλλά και των αντιπάλων του αφετέρου. Και με τους δημοσιογράφους έχει κερδίσει το παιχνίδι, Θέμη. Γιατί εντάξει, οι δημοσιογράφοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, δεν θα ήταν και τόσο ελαστικοί μαζί του. Εκτός από το τραγούδι που έχει εντυπωσιάσει και γενικά όλη η ελληνική αποστολή με τη συμπεριφορά της, νομίζω έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους. Και αυτό είναι που έχει κερδίσει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ. Ανεξάρτητα από το τραγούδι πάντως, πραγματικά η ελληνική αποστολή φέτος είναι, θα λέγαμε, σε ένα περιβάλλον σεμνής και ταπεινής έτσι, εικόνας προς τα έξω. Ο Λούκας είναι πάρα πολύ αγαπητός, είναι πολύ φιλικός με όλους και ο γυναικείος πληθυσμός εκεί στο Ντίσελντορφ έχει γοητευτεί από τον Έλληνα τραγουδιστή. Γενικότερα έχει πάρα πολύ καλές έτσι θετικές κριτικές, πραγματικά. Ήταν κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Εδώ τώρα έχω ένα απόσπασμα, μπορούμε να το ακούσουμε και σαν ήχο. Ο Λούκας που τραγούδησε χθες στο ελληνοκυπριακό πάρτι. Πάμε να το ακούσουμε. We want you to have fun in Copa, of course. And you know what? From tomorrow we're starting the concert in the arena. It's a big day for all of us. And I can assure you that you're giving us power for tomorrow. Thank you so much for coming. Γεια σας. Στην γεια σας. Cheers. Thank you so much for coming to the Greek Cypriot Zogaya Party. We're very grateful to have you here. Thank you for having the energy. You made it a welcome, you made it a crazy one, you made it a special one. And we're all this energy to take it on stage tomorrow. Thanks to all the delegation who came here today. Bulgaria, Turkey, Finland. Am I forgetting anybody? Lots of respect to everybody. Watch our dance. Watch our dance. Thank you so much for coming. Cheers again. Λούκας λοιπόν και Στέρεο Μάικ υποδέχτηκαν τους προσκεκλημένους τους και νομίζω ότι μπορούμε τώρα να πάμε μέχρι το Düsseldorf και να σας αφήσουμε.